σε σχέση με τα ενεργειακά στην Κύπρο, έχω να πούμε στους ακροατές σας το εξής. Η κατάσταση έχει ως εξής. Είναι η κυπριακή πλευρά και η τουρκική. Η κυπριακή πλευρά έχει το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος της και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχει το Διεθνές Δίκαιο σε σχέση της θάλασσας με το μέρος της. Έχει τις διεθνείς συνθήκες να επικαλεστεί για αυτά που κάνει. Έχει το σύνολο της διεθνής κοινότητας να στηρίζει τις ενέργειές της. Δεν υπάρχει μία χώρα στον κόσμο πλην της Τουρκίας που να λέει ότι η Κύπρος κακώς ασκεί τα δικαιώματά της στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και επίσης έχει τις εταιρείες και τις χώρες που βρίσκονται πίσω από τις εταιρείες. Η άλλη πλευρά, η τουρκική πλευρά, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχει το διεθνές δίκαιο μαζί της. Δεν έχει καμία χώρα στον κόσμο να τη στηρίζει, καμία εταιρεία. Προσέξτε, καμία εταιρεία, αν και έχει κάνει διαγωνισμούς, δεν πήγε, δεν έδειξε ενδιαφέρον. Τι έχει όμως η Τουρκία? Έχει την ισχύ, τη δύναμη. Θα έλεγα στρατηγική σημασία για τη διαχείριση όλης αυτής της ιστορίας είναι ένα πράγμα. Ποιος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων? Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από όλα τα άλλα που έχει η ελληνική πλευρά, έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Γιατί? Διότι η Τουρκία σύρεται πίσω από τις ενέργειες που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Άρα, στρατηγικά επαναλαμβάνω, όσο η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρείται ως κράτος και κρατάει στα χέρια της την πρωτοβουλία των κινήσεων, πιστεύω ότι η διαχείριση του όλου αυτού του ζητήματος μπορεί να έχει και ασφαλή κατάληξη. Τώρα, σε σχέση με το να εξειδικεύσουμε στο ερώτημά σας. Το πλοίο που αγόρασε ενοικίασε η Τουρκία, τον Deep Sea, από την Νορβηγία, δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι ασφαλώς πολύ πιο ενοχλητική η παρουσία του στην Κυπριακή ΑΟΣ από ό,τι η παρουσία των ερευνητικών σκαφών τύπου Μπαρμπαρός ή το άλλο που έχουν κάνει οι Τούρκοι, το Τουρκάς, το Τουρκουάζ, όμως μπορεί να πατήσει, να μείνει πάνω από την Κυπριακή ΑΟΣ, να κάνει επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις, όμως δεν μπορεί να κάνει εξόρυξη. Γιατί για την εξόρυξη χρειάζεται εξέδρα. Εξέδρα εξόρυξης που είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό θεωρώ ότι εάν γίνει το τελευταίο βήμα είναι η εξέδρα εξόρυξης, τότε ναι, η Τουρκία μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Κύριε Καλτερίδη, τότε, αν μου επιτρέπετε, μόλις πριν τρεις μέρες, μιλώντας εδώ στη συχνότητα 984, ένας από τους ειδικούς στα θέματα των ύδρογων ανθράκων, ο κύριος Κονοφάγος, μας είπε ότι το γεωτρύπανο που έφερε η Τουρκία για τις έρευνες της είναι από τα καλύτερα στην αγορά και επίσης ο ίδιος έχει μέσω, όχι επίσημων καναλιών, ανεπίσημων, την πληροφορία ότι ήδη υπογράφονται συμβόλαια με Ιταλούς, Άγγλους, Γάλλους, Αμερικανούς ερευνητές και επιστήμονες να είναι πάνω σε αυτές τις γεωτρήσεις. Επιπλέον μας είπε ότι ένει το ΤΑΛ στο επίμαχο θαλάσσιο αλίπεδο 6, τρυπά στο κάτω σημείο και όχι εκεί που φέρεται ότι είναι τα μεγάλα κοιτάσματα, που όλο συμπτωματικός είναι και το κομμάτι που αμφισβητεί η Τουρκία, το πάνω, εκεί που δεν πάει ο πολυεθνικός κόλοσσος. Μήπως εδώ παίζεται ένα παιχνίδι? Ακούστε, εάν η Τουρκία μπορεί σε επίπεδο προσώπων να βρει επιστήμονες, εταιρείες όπως είπαμε δεν βρίσκει. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τώρα, εάν κάτω από το τραπέζι η κυπριακή κυβέρνηση έχει ατύπως παραχωρήσει δικαιώματα στο οικόπεδο 6, αυτό δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Ναι, μπορεί να το επανδρώσει το γεωτρύπανο με επιστήμονες κύρους, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δημιουργήσει τετελεσμένα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Γιατί τετελεσμένα δημιουργούνται όταν αρχίσει, όταν στηθεί η εξέδρα και αρχίζει η εκμετάλλευση του κοιτάσματος. Μέχρι τότε είναι βάναυσες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που άλλωστε οι παραβιάσεις αυτές έχουν πάρει μόνιμο χαρακτήρα στα κατεχόμενα. Όμως, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικά ενοχλητική η παρουσία του Deep Sea στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πιστεύω όμως σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Συνολικά ένταση των προκλήσεων βλέπετε από πλευράς Ερντογάν? Το πιο επικίνδυνο ή τέλος πάντων αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Ειδικά τις τελευταίες μέρες, εκτός από την ίδρυση ενός κόμματος στα δεξιά του ΑΚΕΠΕ,
θα έλεγα, στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του ΑΚΕΠΕ και του ΜΕΧΑΠΕ. ΑΚΕΠΕ είναι το κόμμα της δικαιοσύνης του Ερντογάν και ΜΕΧΑΠΕ είναι το κόμμα των Χρυσών Λύκων που κατεβαίνουν mm. μαζί στις εκλογές, κάνουν συμμαχία. Στον ενδιάμεσο χώρο αυτών λοιπόν ιδρύθηκε ένα κόμμα, το ΙΥΠΑΡΤΙΣΗ, το καλό κόμμα, με την Μεράλα Ξενέρ, που ήδη αφαιρεί ψήφους από τον εταίρο, τον εκλογικό εταίρο του Ερντογάν. Τον Μπαρτσέλη, ναι. Ο οποίος συνασπισμός αυτός στις εκλογές προηγούμενες για το δημοψήφισμα πήρε 51,2. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ό,τι και να είναι, ένα κρίσιμο ποσοστό 2, 3, 4 μονάδων το αφαιρεί, περισσότερο θα είναι, από τους Γκρίζους Λύκους. Ο Ερντογάν λοιπόν εδώ καλείται να αναπληρώσει αυτό το κενό, το οποίο θα κινδυνεύει να γίνει μεγαλύτερο, γιατί έχω μια εξέλιξη των τελευταίων ημερών. Ο Αμπτουλάχ Γκιούλ, το ΑΚΕΠΕ το ίδρυσαν βασικά 4 πρόσωπα. Αμπτουλατίφ Σένερ, ο οποίος έχει, τον έχουν βγάλει από την πρίζα, ο Μπουλέν Ταρίντς, ο Αμπτουλάχ Γκιούλ και ο Ταΐπ Ερντογάν. Ο Αρίντς στην ουσία έχει αδρανοποιηθεί, τον έχει αδρανοποιήσει ο Ερντογάν, ιδιαίτερα μετά την υπόθεση με τον Γκιουλέν, και ο Γκιούλ μόλις ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, μόλις ανέλαβε ο Ερντογάν και αυτός έχει αδρανοποιηθεί, τον έχει αδρανοποιήσει ο Ερντογάν. Τώρα λοιπόν έρχεται στο προσκήνιο ο Αμπτουλάχ Γκιούλ με κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις του. Ήδη έχει πυκνώσει τις επαφές με πάλι ένα στελέχη από το ΑΚΕΠΕ και από τον πολιτικό χώρο στον οποίο κινούνταν μαζί με τον Ερντογάν, που θεωρείται καλύτερο στρατηγικό μυαλό από τον Ερντογάν, απλά ο Ερντογάν υπερέχει στο μπαλκόνι. Τώρα λοιπόν, εάν τελικώς είναι κοινός ψήφος, κοινός υποψήφιος της αντιπολίτευσης απέναντι στον Ερντογάν από τον Αμπτουλάχ Γκιούλ, έχει τεράστιο πρόβλημα ο Ερντογάν. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ ήδη του έλειπε ένα 5%, έρχεται τώρα και αυτή η εξέλιξη και δημιουργεί μια τεράστια αγωνία στον Ερντογάν. Γιατί είναι η αγωνία? Δεν είναι μόνο η εξουσία. Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει κάνει διώξεις σε δεκάδες χιλιάδες, σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, έχει διώξει 4.500 δικαστές και εισαγγελείς, χιλιάδες αξιωματικούς και μόνιμους υπαξιωματικούς και άλλους υπαλλήλους. Εάν δεν εκλεγεί στις εκλογές του 2019, την επόμενη μέρα δεν θα έχει ασυλία. Αντιλαμβάνεστε, και με τα σκάνδαλα που έχει στην πλάτη του, τι θα σημάνει για τον Ερντογάν η μη εκλογή του στο αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Άρα λέτε, να γιατί γίνεται επικίνδυνη η κατάσταση, εδώ, να λοιπόν, τα στρέψει προς τα δω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική εκστρατεία στην Τουρκία. Ό,τι κάνει ο Ερντογάν, ακόμα και η επίσκεψή του στην Ελλάδα και αυτά που λέει, παρακολουθώ τις ομιλίες του, κάνει 2-3 ομιλίες την ημέρα. Παντού, τρέχει παντού, έχει μια τεράστια αγωνία να καλύψει αυτό το κενό και θα έλεγα ότι σε κάποιο βαθμό το κάλυψε με τους πύρινους λόγους που εκτόξευσε για την Ιερουσαλήμ. Παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις, κάλυψε ένα κομμάτι της ψαλίδας. Γιατί ο κόσμος όντως, και στην Τουρκία και διεθνώς, είδε ότι ο Ερντογάν διεκδικεί και κατοχυρώνει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο μουσουλμανικό κόσμο. Με την απόφαση του Τραμπ να μεταφέρει την πρωτεύουσα του ΗΠΑ της Αμερικής στο Ισραήλ. Εκεί λοιπόν, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι να παρακολουθούμε τη ρητορική που αναπτύσσεται στην Τουρκία, γιατί όταν ο Ερντογάν κάνει ήδη εγκαινιάζει άτυπο προεκλογικό αγώνα, εκ των πραγμάτων παρασύρει για την αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση, αυτός είναι ο λόγος που η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους για τα 18 νησιά και για οτιδήποτε άλλο αφορά τα ελληνοτουρκικά. Ακριβώς για να φέρει σε δύσκολη θέση τον Ερντογάν, ο οποίος ξεκίνησε προεκλογική εκστρατεία. Αυτό λοιπόν το θέμα της προεκλογικής διαλκυστίνδας με ορίζοντα το 2019, αν δεν κάνει πιο πριν εκλογές ο Ερντογάν, αν θεωρήσει ότι αυτό είναι συμφέρον για αυτόν, αυτό είναι ένα ζήτημα, θα έλεγα, που έχει τους κινδύνους τους και για τα κυπριακά αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να κλείσουμε τη σημερινή μας συνομιλία με το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο τουλάχιστον στο διπλωματικό πεδίο του φαίνεται πια να επιταχύνεται. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι εδώ θέλει το ΝΑΤΟ την εξυπηρέτηση και μιλάω για την υπόθεση των Σκοπίων. Ναι, πρέπει να δούμε το εξής. Ότι πριν από περίπου 6 μήνες, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχουμε αναφερθεί στην εκπομπή σας, αλλά το αναρτήσαμε στο ιστολόγιο μας, η Σερβία
η πολεμική αεροπορία της Σερβίας πήρε νομίζω 6 MiG 29 τελευταίας τεχνολογίας και ζήτησε την άδεια από την Ρουμανία και τη Βουλγαρία να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο τους και να φτάσουν στη Σερβία πετώντας. Εκεί το ΝΑΤΟ παρενέβη και δεν έδωσε την άδεια. Έτσι αυτά αποσυναρμολογήθηκαν, μπήκαν σε Αντόνοφ, έγινε εμπορική πτήση, κατέβηκαν στο Βελιγράδι, συναρμολογήθηκαν και πλέον και είδα σήμερα ένα δημοσίευμα ότι η παρουσία αυτών των αεροσκαφών θεωρείται από τον ΝΑΤΟ εξαιρετικά, στα Βαλκάνια εξαιρετικά ενοχλητική. Τι σημαίνει αυτό? Τα Βαλκάνια θέλουν να κλείσουν όλες τις τρύπες. Οι ΗΠΑ θέλουν να κλείσουν όλες τις τρύπες στα Βαλκάνια. Έβαλαν την Αλβανία στο ΝΑΤΟ με τη δικιά μας συνένεση. Πήραμε υποτίθεται ως αντάλλαγμα τις θαλάσσιες ζώνες που τελικά τις ακύρωσαν οι Αλβανοί. Αυτοί όμως είναι στο ΝΑΤΟ. Για να δούμε πόση σημασία έχουν οι υπογραφές και πώς πρέπει να κατοχυρώνονται αυτά τα deals που γίνονται στις διεθνείς σχέσεις. Βάλανε στη συνέχεια το Μαυροβούνιο και έμεινε τώρα για να μπει στο ΝΑΤΟ η Σερβία. Η Βοσνία που εκεί την ελέγχουν μέσα από το δεδαλώδη σύστημα εξουσίας που έχουν εγκαταστήσει εκεί και τα Σκόπια. Και επειδή τα Σκόπια πραγματικά καταλαμβάνουν ένα χώρο νευραλγικό στην καρδιά των Βαλκανίων που μπορεί να παίξει ρόλο και στη διέλευση των αγωγών, θέλουν οι ΗΠΑ να το βάλουν στο ΝΑΤΟ, γιατί τότε που είναι πολύ πιο δύσκολο για τη Ρωσία να ασκήσει στρατηγική επιρροή. Όλα αυτά κατανοητά, εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα από τη στιγμή που δέχθηκε και είναι στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να καθορίσει αυτή τις πολιτικές του ΝΑΤΟ σε τέτοια ζητήματα, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής: ναι, να μπει στο ΝΑΤΟ να εξυπηρετήσουμε για τα στρατηγικά συμφέροντα της συμμαχίας, αλλά γιατί θα πρέπει να υποχωρήσει η Ελλάδα σε αυτό? Γιατί δεν υποχωρούν τα Σκόπια? Γιατί τι θα γίνει, κύριε Σαχίνη? Τώρα πριν από λίγο είδα ένα χάρτη του 1467. Υπάρχει μια τεράστια πλάνη στην ελληνική κοινή γνώμη ότι όποιος μιλά για το Σκοπιανό και τη Μακεδονία χαρακτηρίζεται είτε υπερπατριώτης είτε εθνικιστής. Είναι λάθος. 300 τόσοι καθηγητές ιστορίας διεθνώς έστειλαν, θυμάστε, την επιστολή στον Ομπάμα που έλεγαν μην κάνετε αυτό το λάθος. Δεν είναι τα Σκόπια Μακεδονία, ούτε ιστορικά ούτε γεωγραφικά. Εδώ λοιπόν τι θα γίνει? Αυτή τη στιγμή τη σφραγίδα της Μακεδονίας και της ιστορίας την έχει η Ελλάδα στα χέρια της και το ξέρουν όλοι οι επιστήμονες, ιστορικοί και γεωγράφοι όλο τον κόσμο. Εάν παραδώσουμε τη σφραγίδα στους Σκοπιανούς μέσα από οποιαδήποτε ονομασία που θα έχει τον όρο Μακεδονία μέσα, ιδιαίτερα γεωγραφική, είναι η χειρότερη εκδοχή αυτή. Γιατί? Γιατί όταν υπάρχει ένα κράτος που λέγεται Βόρεια Μακεδονία, το έχει παραδώσει η Ελλάδα με την υπογραφή της τη σφραγίδα του μακεδονικού έθνους και της μακεδονικής γλώσσας, τι πιο φυσικό αυτό το κράτος και αυτό το έθνος να διεκδικεί και την Νότια Μακεδονία. Είναι τραγικό να ακούγονται λέξεις για εθνικισμούς, για παράφρονες. Είναι λάθος όλα αυτά. Με καθαρά πολιτικούς όρους είναι αυτοκτονία να δημιουργήσουμε ένα μείζον εθνικό ζήτημα για την Ελλάδα, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος, απολύτως κανένας λόγος να το κάνουμε. Ναι, να έχουμε άριστες σχέσεις με τα Σκόπια σε διπλωματικό, πολιτισμικό, οικονομικό, σε όλα τα επίπεδα. Αν θέλετε να τους βοηθήσουμε σε όλους τους τομείς. Όμως δεν πρέπει να τους δώσουμε τη σφραγίδα. Είναι λάθος τεράστιο, πολιτικό λάθος και θα το πληρώσουμε ακριβά ίσως τις επόμενες δεκαετίες. Άρα λέτε η συζήτηση πρέπει να γίνει πάνω σε αυτή τη βάση και ότι αν καίγονται όλοι που καίγονται, μας εξηγήσετε για ποιους γεωπολιτικούς λόγους καίγονται, ας κάνουν τα Σκόπια το βήμα για να ενταχθούν και στους διεθνείς οργανισμούς. Επαναλαμβάνω, να τους βοηθήσουμε σε όλους τους τομείς, σε όλους. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις ποτέ και θεωρώ ότι και το εμπάργο που έγινε δεκαετία του 90 ήταν λάθος. Η Ελλάδα έπρεπε να πρωτοστατεί. Καλά, λάθος δεν ήταν για όλους. Κάποιοι τα κονόμησαν με το εμπάργο τότε. Εντάξει, να μην μπούμε σε αυτό. Η Ελλάδα να πρωτοστατεί σε όλα τα φόρα ως υποστηρικτής των Σκοπίων, ακριβώς για να διευκολύνει τη θέση της στην υπεράσπιση του ονόματος της Μακεδονίας. Άρα λέτε,
αφού υπάρχει αυτή η συζήτηση, το θέμα είναι εμπράκτος τα Σκόπια να κάνουν ένα βήμα, γιατί πέρα και από το όνομα υπάρχουν και τα βαθύτερα, είναι τα λυτρωτικά, έτσι. Δεν τα ξεχνάμε. Μα είπαμε ότι αν δώσουμε τη σφραγίδα, την κρατάμε εμείς τώρα, αν τους παραδώσουμε τη σφραγίδα και υπάρχει ένα κράτος που φιλοξενεί στα όρια του το μακεδονικό έθνος που μιλά τη μακεδονική γλώσσα, που είναι ανυπόστατα, δεν υφίστανται αυτά. Εδώ καλό όσους έχουν άλλη άποψη να μας παρουσιάσουν ποιο είναι το αρχαιότερο λογοτεχνικό έργο του μακεδονικού έθνους. Γιατί ένα έθνος δεν γεννέται σαν τα μανιτάρια, με δύο μύκητες πάρτο το... Να μας πούνε λοιπόν τη διαδρομή τους στην ιστορία, πότε άρχισε η λογοτεχνία τους, ένα λογοτεχνικό έργο. Στη μακεδονική γλώσσα και με αναφορά στο μακεδονικό έθνος. Μην ψάξετε, δεν θα βρείτε. Γιατί είναι τεχνητό δημιούργημα των μεγάλων δυνάμεων, γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Και αυτοί θέλουν και καλά κάνουν. Εμείς γιατί να υποχωρήσουμε, μπορεί να μας πει ένας πολιτικός ή πολίτης ή δημοσιογράφος ή δημοσιολογών, για ποιο λόγο πρέπει να υποχωρήσει η Ελλάδα, αφού έχει και ιστορικά και πολιτικά και γεωπολιτικά έχει δίκιο. Πείτε μου και αυτό το τελευταίο που δεν σας άφησα, σας διέκοψα, να κλείσουμε αυτό. Είπατε για ένα χάρτη του 1467-63, δεν κατάλαβα τι είπατε, και εδώ έχω μηνύματα. Τι ήθελε να πει, λέει ο Καλντερίδης, λοιπόν, με αυτό το χάρτη. Ήδη σας τον στέλνω, ναι. Αυτή τη στιγμή. Είναι ένας χάρτης που, ορίστε, είναι η κοσμογράφια, η έκδοση Κοσμογράφια Πτόλεμη, του Πτολεμαίου, 1467, Balkan Peninsula. Σας τον στέλνω να το μοιραστείτε αυτή τη στιγμή με τους φίλους σας, για να δείτε, και αν θέλετε να στείλουμε και δεκάδες άλλους τέτοιους χάρτες. Δεν ήταν ποτέ τα Σκόπια και με Μακεδονία, και για όσους λένε Άνω Μακεδονία, Άνω Μακεδονία, επειδή έγραψα το βιβλίο Κοζάνη στην Αγκαλιά των Βουνών και έκανα και το ιστορικό του τμήμα, κομμάτι, η Άνω Μακεδονία ήταν τα βασίλεια της Ελλημιότιδας, ήταν πέντε βασίλεια που υπήρχαν στην περιοχή της σημερινών ομών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλόρινας. Η Μακεδονία δεν εξετείνεται, δεν εκτινόταν πάνω από την Οροσειρά, Δέρνο, Βαρνούς, Βόρας και Κερκίνη. Από εκεί και μετά ήταν η Άνω Δακία, αν δεν κάνω λάθος. Το γράφει ο χάρτης που σας έστειλα πριν από το λίγο. Ήρθε τώρα, μόλις βεβαίως, ο χάρτης. Βεβαίως, διαβάστε το λοιπόν. Διαβάστε, και εντάξει, η εκπομπή είναι ραδιοφωνική. Μπορείτε όμως να διαβάσετε και να πείτε στους αναγνώστες σας, λέει Μυσία Superior. Ναι, βλέπετε την οροσειρά που σας είπα πριν από λίγο, που χωρίζει τη Μακεδονία από τη Μυσία, δηλαδή τα σημερινά σύνορα είναι χαραγμένα πάνω σε αυτήν την οροσειρά, και η Μακεδονία βρίσκεται εκεί μεταξύ του Αξιού και του Αλιάκμονα ποταμού. Σωστά. Και νότια της οροσειράς. Γιατί λοιπόν να βγάλουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια, γιατί να αυτοκτονήσουμε.